κάνανε γενέθλια στο άσπυρο μύδι σε ένα μαγαζί. Όχι σε αυτό που πάμε εμείς, στο άλλο. Και βρήκαμε βιντεάκι από πριν το πρωινό Αντένα. Το βιντεάκι την ώρα των γενεθλίων. Σε αυτό που πάμε εμείς είναι, νομίζω. Δεν είναι σε αυτό. Είσαι σίγουρη. Ναι, μόνο με το πρωινό. Λοιπόν. Έτσι το κεράκι και τα λοιπά. 44 η Τζέννη είπε και στην εκπομπή της την ηλικία της. Εγώ επειδή τη συνάντησα στο θέατρο την Παρασκευή το βράδυ, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ωραία γυναίκα η Τζέννη. Πολύ ωραία γυναίκα. Και ο παπάς μου αυτό έλεγε που ήταν μαζί. Μπα. Ναι. Η παιδιά έχει κορμάρα η Τζέννη, δεν να πούμε τώρα τι να λέμε. Ποιος ήταν εκεί στο γενέθλιο. Δεν βλέπω τίποτα, εσείς βλέπετε, καταλαβαίνετε. Της είπε η κόρη της Αλεξάνδρα, μαμά πάμε να φάμε κάτι. Και πάει στο μαγαζί και ήταν όλοι εκεί. Πρώτος και καλύτερος. Πάρτι έκπληξη. Πραγματικά πάρτι έκπληξη. Ήταν εκεί ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ήχο έχει. Τώρα αυτό για το ήχο δεν είμαι υπεύθυνη για τους ήχους εγώ. Α, μια μου φύγε. Να, έχει. Ήταν εκεί ο Πέτρος Κωστόπουλος, που τελικά οι σχέσεις είναι καλές, γιατί τον τελευταίο καιρό έχουμε διάφορα, δεν μιλάνε, τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Δεν ήταν εκεί ο νέος της σύντροφος, ο κύριος Παπάς. Ο Πέτρος, ο και βάζω εγώ ένα ερωτηματικό, μήπως τρέχει κάτι. Μήπως αυτό. Ο Άρης τα ξέρει. Μήπως ήταν ένας καλοκαιρινός έρωτας μόνο. Πάντως ούτε την Παρασκευή. Ούτε την Παρασκευή ήταν με τον σύντροφό της στο θέατρο. Ήταν με δύο φίλες της. Μάλιστα. Μήπως τρέχει κάτι. Λέω εγώ τώρα η τρελή. Μήπως το αφήνω. Θέλω να σα πω κάτι. Ρε παιδιά, η Αλεξάνδρα την πήγε εκεί. Πώς να είναι τώρα ο σύντροφός της. Πρέπει να το κανονίσει. Την πήγε η κόρη της. Την πήγε η κόρη της. Ο Κωστόπουλος είναι αμήτη άλλο πατέρα των παιδιών. Καλά, Κωστόπουλος είναι ο Κωστόπουλος. Και η ίδια σε μια συνέντευξη είπε, βγήκανε φωτογραφίες γιατί εγώ ήμουν απρόσωπη και εγώ έφταιγα που δεν το προστάτευσα. Από εδώ και πέρα προφανώς δεν τον πάει πουθενά, τον κλείσει μέσα στο σπίτι, να ξαναβγεί φωτογραφία. Μπορεί να μην υπάρξει και συνέχεια, θα δούμε. Εγώ έτσι πιστεύω. Μου έρχονται και εμένα κάποιες πληροφορίες τώρα. Δεν ξέρουμε, μπορεί να ήταν ένα έρωτα του καλοκαιριού. Οι φωτογραφίες είναι από το star.gr, ήταν εκεί η Μάρα Ζαχαρέα, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος. Δεν το ήξερα ότι κάνουν παρέα. Ναι, κάνουν παρέα. Κάνουν παρέα. Ο Ηλίας Μιχαλόλιας, ο Χάσης Κουτζαμανίδης, ο Αποστόλης Μητρόπουλος, ο σχεδιαστής. Κοίτα, πάντως όποιος και να οργάνωνε την έκπληξη στην Παλατσινού, δεν θα καλούσε μαζί τον Κωστόπουλο και τον νυν σύντροφό της. Γιατί και ο Κωστόπουλος δεν είναι και ο πιο πολύ. Θα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για την Παλατσινού, μια δυσάρεστη για τον Κωστόπουλο. Και η Παλατσινού, ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, συνεργάζεται και με τον Πέτρο και με την Τζέρο. Ναι, δεν το ξέρω για τον Πέτρο, αλλά είναι και στο χοπ. Παιδιά, μιλάμε. Τι λες χαζομάρες τώρα, τι νοεί τα παίζε. Εντάξει, το λέω υπερβολικά, αλλά ο Πέτρος μου κάνει μένα πολύ. Έχει χωρίσει και έχει έναν σύντροφο καινούριο. Και αυτός έχει μια σύντροφο πολύ ωραία. Τι πάει να πει, θα του γίνει για το μάτι, θα έπαιζε ξύλο. Αυτά είναι. Κάνεις λάθος. Εγώ μου άρεσε πολύ που χθες τον είδα στην εκπομπή του Α την πρωινή του Σαββατοκύριακο που την είδα. Και μίλησε για σένα. Όχι, που μίλησε. Δεν με διαφορετήσει για μένα, που μίλησε για τη γυναίκα του. Που μίλησε για τη γυναίκα του με πολύ ωραία λόγια. Πολύ ωραία λόγια. Κάνει καλή εκπομπή κτλ. Εγώ μίλησα με την Τζέννη και μου είπε αν υπάρχει ένα άνθρωπο που θα έπρεπε να κάνει τηλεόραση είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος. Και δεν έχει άδικο. Είναι βραδινό τουλάχιστον, νομίζω ότι ο Κωστόπουλος. Απλώς δεν θα ήταν, ας πούμε, και οι τέσσερις μαζί, ας πούμε, τετράδα. Δεν είναι και ωραία. Το φοβάσαι. Δεν φοβάσαι. Δεν μη φοβάσαι. Τον εαυτό σου να φοβάσαι. Α, τον Πέτρο, μια χαρά είναι ο Πέτρο. Δεν φοβάσαι καθόλου, είναι cool.